Με τη χάρη του Χριστού, αδελφοί, θα διαβάσουμε τη σελίδα 782. Είναι από το βιβλίο Ιζεκιήλ. Μη ζήτα κεφάλαιο, 47 κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Σελίδα 782. Μη ζήτα κεφάλαιο και πρώτο εδάφιο. Και με επέστρεψεν εις τη θύραν του οίκου και εδώ είδα τα εξερχόμενα κάτωθεν από του κατοφλίου του οίκου προς ανατολάς, διότι το μέτωπον του οίκου ήταν προς ανατολάς και τα είδα τα κατέβαινον κάτωθεν από τη δεξιού πλαγίου του οίκου κατά τον νότιον του θυσιαστηρίου. Και με εξήγαγεν δια της οδού της πύλης της προς βοράν και με έφερε κύκλο δια την σέξωθεν οδού προς την πύλην την εξωτέραν, δια της οδού της λεκούσης προς ανατολάς και ειδού τα ύδατα αίρεων από του δεξιού πλαγίου. Και ο άνθρωπος, ως της είχε το μέτρον εν τη χειρή αυτού, εξερθών προς ανατολάς, εμέτρησε 1000 πύχας και με διαβίβασε εν δια των υδάτων τα ύδατα ίσον έως των αστραγάλων. Και μέτρησε 1000 και με διαβίβασε δια των υδάτων τα ύδατα ίσαν έως των γονάτων. Πάλι εμέτρησε 1000 και με διαβίβασε, τα ύδατα ίσαν έως της Οσφίος. Και έπειτα εμέτρησε 1000 και το ποταμό στον οποίο δεν είναι δυνάμει να διαβώ, διότι τα ύδατα ίσαν υψωμένα, ύδατα κολυμβήματος, ποταμός αδιάβατος. Κι είπε προς εμέ, είδες εις άνθρωπο? Τότε με έφερε και με επέστρεψε εις το χείλος του ποταμού. Και όταν επέστρεψα, ειδού κατά το χείλος του ποταμού δέντρα πολλά, σφόδρα, εντεύθεν και εντεύθεν, και είπε προς εμέ, τα ύδατα ταύτα εξέρχονται προς την ανατολική γη και καταβαίνουν συν εις την παιδινή και εισέρχονται στην θάλασσα, και όταν εκχυθώσει στην θάλασσα, τα ύδατα αυτής θέλουν συνιαθεί. Και πάνε ψυχων έρπων, εις όσα μέρη ήθελον επέλθει ούτη ποταμή, θέλει ζει. Και θέλει είστε εκεί πλήθος ηχθείων, πολύ σφόδρα, επειδή τα ύδατα ταύτα έρχονται εκεί, διότι θέλουν συνιαθεί και θέλουν συζεί τα πάντα όπου ο ποταμός έρχεται. Και οι αλλοίς θέλουν συνίσταστε επ' αυτήν από εν γαδί έως εν εγλαΐμ, και θέλουν συν εξαπλώνει τα δίκτυα. Και οι χθείες αυτών θέλουν συνίστε κατά τα είδη αυτών, ως οι χθείες μεγάλης θαλάσσης, πολύ σφόδρα. Η ελώδης όμως τόπη αυτής και η βαλτόδης αυτής δεν θέλουν συιαθεί, θέλουν συνίστε διορισμένοι δια το άλλας. Πλησίον δε του ποταμού, επί του χείλος αυτού εντεύθεν και εντεύθεν, θέλουν συν αυξάνεστε δέντρα, παντός είδους διατροφήν, των οποίων τα φύλλα δεν θέλουν συμμαραίνεστε και ο καρπός αυτών δεν θέλει εκλείψει. Νέος καρπός θέλει γεννάστε καθέκα στον μήνα, διότι τα ύδατα αυτού εξέρχονται από του Άγια Στηρίου και ο καρπός αυτών θέλει είστε διατροφήν και το φύλλο αυτών δια ιατρίαν. Αμήν. Νεκρά θάλασσα, η περιοχή που απέμεινε μετά την καταστροφή που έκαμε ο Θεός στα Σόδωμα και στα Γόμορα. Δεν ήταν απαρχής έτσι. Στην αρχή μάλιστα μας περιγράφει ο Λόγος του Θεού ότι ο Λότ ύψωσε τους οφθαλμούς του εις πάσαν την περίχωρον του Ιορδάνου και είδε ότι εποτίζεται όλοι προτού να καταστρέψει ο Κύριος τα Σόδωμα και τα Γόμορα ως παράδεισος του Κυρίου, ως η γη της Αιγύπτου, έως να υπάγει της η Σιγόρ. Ήταν μια περιοχή την οποία ο Λότ διέκρινε και ήταν τόσο όμορφη σαν τον παράδεισο του ουρανού, σαν τον παράδεισο επί της γης. Τόσο όμορφη ήταν η περιοχή αυτή, όμως την ομορφιά την είχε δώσει ο Θεός, αλλά οι άνθρωποι έδωσαν την αμαρτία τους. Η αμαρτία έφτασε στο πλήρες, ώστε αναγκάστηκε ο Θεός να επέμβει με κρίση και πραγματικά κατέστρεψε την περιοχή και η καταστροφή ήταν πλήρης και τέλεια, ώστε και η αριθρά θάλασσα ήταν γεμάτη από αλάτι
βαρύ νερό που δεν μπορούσε να επιβιώσει καμία μορφή ζωής, αλλά και η γύρω περιοχή, η ξηρά, ήταν έρημος και πάλι κανένα ζώο και κανένα φυτό δεν μπορούσε να βλαστήσει. Όμως ο Θεός αποφάσισε να φανερώσει στον Ιζεκίηλ τις δυνατότητες του Λόγου Του. Αφού λοιπόν του φανέρωσε πολλά και μεγαλειώδη πράγματα, στο τέλος ο Θεός το αποκάλυψε, αφού τον ανέβασε, όπως λέει η Γραφή, σε όρος υψηλό, υψηλότατο μάλιστα, και του έδειξε τον καινούριο ναό, τον πνευματικό, τον οποίο θα οικοδομήσει. Ο Θεός μόνο μπορεί να τον οικοδομήσει και δεν είναι άλλος από την Εκκλησία που ο Θεός δια του Ιησού Χριστού οικοδόμησε και οικοδομεί, και πειλεσάδου δεν μπορούν να ισχύσουν και κανένας δεν μπορεί να γκρεμίσει την Εκκλησία. Και αφού του δείξε όλες τις λεπτομέρειες του ναού, στο τέλος τον έφερε μέσα στο ναό και του έδειξε τη δόξα του Θεού να εισέρχεται μέσα στο ναό και του αποκάλυψε και ένα μεγάλο μυστήριο, ότι ο νόμος του οίκου του ναού αυτού, που επαναλαμβάνω είναι ο πνευματικός ναός τότε, η Εκκλησία του Χριστού τώρα, είναι επί της κορυφής του όρους, όλον το όριον αυτού κύκλο θελείστε αγιότατον. Αυτός είναι ο νόμος λοιπόν της Εκκλησίας. Ζητεί την ειρήνη με τα πάντων των ανθρώπων και τον αγιασμό, χωρίς το οποίο κανένας άνθρωπος δεν μπορεί να βλέπει στη ζωή του από τώρα μέχρι την αιωνιότητα το πρόσωπο του Χριστού. Και αφού τον περιέφερε και του αποκάλυψε και του φανέρωσε και του περιέγραψε λεπτομερώς με αγγέλους την υπηρεσία του Ιζεκιήλ ο Θεός τις λεπτομέρειες του ναού, εν τέλει τον έφερε ξανά, τον επέστρεψε ξανά εις τη θύρα του οίκου και είδε λίγα ύδατα να εξέρχονται κάτωθεν του κατοφλίου του οίκου, προερχόμενα εκ του αγιαστηρίου, και να στρέφονται προς τον νότο, και αφού τον περιέφερε γύρω-γύρω στο ναό πάλι, είδε τα ύδατα αυτά τα λιγοστά και άγγελος Κυρίου τον πέρασε μέσα από τα ύδατα και ήταν, αφού μέτρησε 1000 πύχες, ήταν μέχρι τους αστραγάλους. Προχώρησε λοιπόν τώρα μέσα στο νερό πάλι και μέτρησε άλλες 1000 πύχες και το νερό είχε φτάσει μέχρι τα γόνατα. Συνέχιζε να τον προχωρεί ο άγγελος τον Ιζεκιήλ μέσα στο ποτάμι αυτό, μέτρησε πάλι 1000 πύχες και το νερό είχε φτάσει μέχρι τη μέση. Από μόνο του πολλαπλασιαζότανε. Λίγο έβγαινε από το αγιαστήριο, πιο πολύ γινόταν, και εν τέλει αφού μέτρησε ακόμη 1000 πύχες, τότε διεπίστωσε ότι τα ύδατα ήταν υψωμένα σφόδρα, ήταν ύδατα κολυμβήματος και ο ποταμός ήταν αδιάβατος. Μέσα δηλαδή περίπου σε 4000 πύχες, τα λιγοστά νερά που έβγαιναν από το αγιαστήριο και ίσα ίσα πέρναγαν κάτω από το κατόφλι της θύρας, έφτασαν να γίνει ποταμός αδιάβατος, και τότε ο άγγελος τον έβγαλε έξω από το ποτάμι. Και εκεί στα άκρα του ποταμού διεπίστωσε δέντρα πολλά, σφόδρα, εντεύθεν και εντεύθεν, και τα ύδατα αυτά συνέχιζε τώρα στην άκρη του ποταμού να τα ακολουθεί ο Ιζεκίηλ, μέχρι που διεπίστωσε ότι κατεβαίνοντας από την Ανατολική γη έφτασαν στην Παιδινή, την Ανατολική που ήταν βοράς, στο όρος το μεγάλο,
Έφτασαν στην Παιδινή, στη θάλασσα, και ο άγγελος του είπε, όταν μπαίνουν σε αυτή τη θάλασσα τη νεκρά που τίποτα δεν ζει, το νερό αυτό θα γιάνει, τα νερά της νεκράς θάλασσας θα ιαθούνε και θα γεμίσουν με κάθε είδος ζωής. Και αφού διεπίστωσε αυτό το μεγάλο θαύμα, καθώς είδε τη νεκρά θάλασσα γεμάτη ψάρια και αλλοιείς να ψαρεύουνε πολλά σφόδρα από τη νεκρά θάλασσα, επαναλαμβάνω, νεκρά θάλασσα, μια θάλασσα που δεν βγαίνει τίποτα, που δεν υπήρχε τίποτα, που δεν ζούσε τίποτα, πεθαμένη εξαιτίας της αμαρτίας των ανθρώπων. Τον έβγαλε έξω και τον πήγε πάλι στο ποτάμι και είδε τα δέντρα που ήταν πεφυτευμένα παρά τους ρίακας αυτών των υδάτων, ιδιαίτερα δέντρα, καθώς λέει και ο Ιερεμίας, ευλογημένος είναι ο άνθρωπος ο οποίος ελπίζει στον Κύριο και μόνο στον Κύριο, και αυτός θα είναι σαν ένα δέντρο πεφυτευμένο παρά τους ρίακας των υδάτων. Αυτά τα δέντρα, αυτοί οι άνθρωποι είναι σφόδρα ευλογημένοι, γιατί δεν είναι πεφυτευμένοι παρά τους ρίακας οποιουδήποτε ποταμού, αλλά αυτού του συγκεκριμένου ποταμού, που τα ύδατα εξέρχονται από το αγιαστήριο, καθώς προχωρούν πολλαπλασιάζονται και όπου περνάνε δίνουν ζωή. Και είδε τα δέντρα αυτά, χάρηκε, γιατί ήταν πάρα πολλά, αυξανόμεθα, είχαν παντός είδους καρπό διατροφήν και τα φύλλα ήταν για τη θεραπεία ασθενειών. Και ο καρπός δεν ήταν μια φορά το χρόνο όπως όλα τα δέντρα, αλλά έβγαινε κάθε μια φορά το μήνα. Κάτι που στη λογική του ανθρώπου δεν χωράει, και αν δεν το έγραφε ο Λόγος του Θεού, εμείς δεν θα μπορούσαμε ποτέ να το φανταστούμε και να το γνωρίσουμε, ότι οποιαδήποτε κατάσταση κι αν υφίσταται στην προσωπική μας, στην οικογενειακή μας, στην εκκλησιαστική μας και σε κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας κατάσταση, εάν έλθουν τα ύδατα από το αγιαστήριο, από την πηγή των ζώντων υδάτων, τα συγκεκριμένα ύδατα που δεν είναι τίποτα άλλο από το Λόγο του Θεού δια Πνεύματος Αγίου, αυτά τα ύδατα μπορούν να μεταμορφώσουν τα πάντα από νεκρά φύση να την κάνουν ζωντανή και μάλιστα να σφίζει από ζωή. Αλλά αυτά τα ύδατα πρέπει να βγαίνουν από το θυσιαστήριο. Αυτός ο ποταμός πρέπει να πολλαπλασιάζεται και να αυξάνεται με θαύμα Θεού. Και αυτός ο ποταμός, όπου και να περάσει, όπου και να φτάσει, θα κάνει μεγαλεία. Αυτό είναι η μεγάλη μας παρηγοριά, αδερφοί, γιατί όλοι μας αντιμετωπίζουμε νεκρά θάλασσα πολλές φορές και για πολλά ζητήματα στη ζωή μας. Νεκρά θάλασσα δηλαδή χωρίς σύχνος ζωής ή ζωοποίησης. Και δεν θα σταματήσουμε να αντιμετωπίζουμε τέτοιες καταστάσεις, και βεβαίως γνωρίζουμε ότι αυτές οι καταστάσεις προέρχονται από τις αμαρτίες μας ή των άλλων ανθρώπων, αλλά εκείνο το οποίο μας βεβαιώνει ο Θεός είναι ότι υπάρχει Αυτός που μπορεί να μεταβάλει τα πάντα. Μπορεί το θάνατο να τον κάνει ζωή, και αυτή είναι αυθονία. Μπορεί την ερημιά να την κάνει δάσος. Μπορεί
τη λειψινδρία, να μην υπάρχει έρημος τόπος, να μην υπάρχει νερό, θα την κάνει ποτάμια και πηγές. Αυτός είναι ο Θεός, αδερφοί, που απεκαλύφθη στον Ιζεκιήλ και πιστεύω ότι αποκαλύπτεται και σε εμάς σήμερα. Ένας Θεός που όταν αποστέλει το Λόγο Του, ο Λόγος Του πολλαπλασιάζεται και ο Θεός δοξάζεται. Είναι λοιπόν πάρα πολύ σημαντικό όχι μόνο να πιστεύουμε στην παντοδυναμία του Θεού, αλλά να ζητήσουμε από το Θεό να μας αποκαλύπτει την τοποθεσία, και θα εξηγήσω, αυτού του συγκεκριμένου ποταμού. Πώς βγαίνει, πώς πολλαπλασιάζεται και πώς θα φτάσει εκεί που θέλουμε να φτάσει. Στη δική μας, στις δικές μας νεκρές θάλασσες. Υπάρχει ο ποταμός. Υπάρχει. Υπάρχει ο ναός του Θεού. Η εκκλησία του Θεού του ζώντος. Υπάρχει ο Χριστός, η πηγή των ζώντων υδάτων. Σε μας έγκυται όχι μόνο να τον πιστέψουμε, αλλά τον εξητήσουμε και να μην πηγαίνουμε σε άλλα ύδατα, ελπίζοντας ότι και αυτά θα μπορούν να μεταβάλουν το θάνατο σε ζωή, αλλά να πάμε σε αυτά τα συγκεκριμένα ύδατα. Τα ύδατα που βγαίνουν από την πηγή των ζώντων υδάτων, τα ύδατα του Λόγου του Θεού, τα ύδατα του Θεού που είναι αγάπη, που το έλεος αυτού μένει στον αιώνα, ο οποίος δεν κάμει κατά τις αμαρτίες μας, αλλά κάνει κατά το μέγα έλεος αυτού, και να περπατήσουμε μέσα σε αυτό το ποτάμι, βλέποντας τα θαυμάσια που ο Θεός κάνει, δοξάζοντας το Θεό, ακολουθώντας αυτό το ποτάμι, να φτάσουμε μεταφέροντας όχι τη ροή του ποταμού που είναι συγκεκριμένη, αλλά μεταφέροντας τις δικές μας νεκρές θάλασσες δίπλα ή μέσα στο ποτάμι. Φέρνοντας δηλαδή τα δικά μας προβλήματα, τα δικά μας ζητήματα, τις δικές μας αποτυχίες, να τις φέρουμε όχι δίπλα στο ποτάμι, μέσα στο ποτάμι. Και ο Θεός θα τα γιάνει όλα, θα τα αλλάξει όλα. Σε μας έγκυται. Ο Θεός είναι εκεί και μας περιμένει. Ο Λόγος του Θεού εκχέεται δια Πνεύματος Αγίου. Σε μας έγκυται να πλησιάσουμε, να πιστέψουμε, να ακούσουμε, να πλησιάσουμε, να ακούσουμε, να πιστέψουμε και να προσαρμόσουμε το περπάτημά μας, να προσαρμόσουμε τη ζωή μας στη ροή του ποταμού και να φέρουμε τις αμαρτίες μας, τις αδυναμίες μας, τις ταλαιπωρίες μας, τις νεκρές μας θάλασσες δίπλα ή μέσα στο ποταμό, που μας εξαρτάται. Ο ποταμός υπάρχει και ρέει. Η πηγή των ζώντων υδάτων είναι εδώ μέσα, είναι ανάμεσά μας και σήμερα εκείνο που μας προσκαλεί ο Θεός είναι να μοιάσουμε στον Ιζεκιήλ, να μοιάσουμε στον Θεό, τον Πατέρα μας και να ακολουθήσουμε με βήματα στερεά και αμετακίνητα, στερεά και ακλόνητα, περπατώντας μέσα σε αυτά τα ύδατα, τα ζώντα, και να οδηγήσουμε τη ζωή μας, πρώτον την οικογένειά μας στη συνέχεια,
να τα οδηγήσουμε μέσα, ώστε να βλέπουμε το Θεό να ζωοποιεί την προσωπική μας ζωή, την οικογενειακή μας ζωή, αλλά και κάθε λεπτομέρεια της ζωής μας. Είναι ο μοναδικός τρόπος, και δεν υπάρχει άλλος, η νεκρά θάλασσα να ιαθεί. Είναι ο μοναδικός τρόπος και δεν υπάρχει άλλος. Η περιοχή γύρω από την νεκρή θάλασσα που είναι πεθαμένη να ζωοποιηθεί. Είναι ο μοναδικός τρόπος να πλησιάσουμε το Θεό μέσα από το Λόγο Του και δια Πνεύματος Αγίου. Αλλά αυτό που μου έδειξε ο Θεός είναι ότι υπάρχουν δύο πορείες που και οι δύο είναι μία καλύτερη από την άλλη. Η μία πορεία είναι να ακολουθούμε, και είναι πολύ ωραία πορεία, να ακολουθούμε το ρεύμα του ποταμού αυτού και να πλησιάζουμε τον εαυτό μας, την οικογένειά μας και να μπαίνουμε μέσα για να θεραπεύει τα πάντα. Και η δεύτερη πορεία είναι να ανεβαίνουμε προς τα πάνω, να συναντήσουμε την πηγή των ζώντων υδάτων, μπαίνοντας μέσα στο ναό του Θεού. Στο ναό εκείνον που, όπως είπαμε, ο νόμος του οίκου αυτού είναι όλον το όριον αυτού κύκλο να είναι αγιότατον. Είναι σημαντικό να βλέπουμε τα αποτελέσματα του Λόγου του Θεού στη ζωή μας, και ευχαριστούμε το Θεό γι' αυτό, να βλέπουμε τις μετατροπές, τις μεταβολές και τις μεταμορφώσεις στη ζωή μας, αλλά σαν άνθρωπος κρίνω ότι είναι σημαντικότερο να γνωρίσουμε προσωπικά την πηγή των ζώντων υδάτων, να έρθουμε σε επαφή. Να δούμε από πού βγαίνουν αυτά τα λιγοστά νερά που πολλαπλασιάζονται. Και εκεί να προσκυνήσουμε, να λατρεύσουμε και να δοξάσουμε αυτόν που μπορεί και μεταβάλει την νεκρά θάλασσα σε μία ολοζώντανη, γεμάτη ζωή, ψάρια, ψαράδες, καρποφορία μεγάλη, την νεκρά θάλασσα και όλο τον περιβάλλοντα χώρο σε ένα λιβάδι γεμάτο δέντρα που είναι πεφυτευμένα παρά τους ρίακας των υδάτων, και είναι άνθρωποι αυτοί που έχουν πραγματικά φυτευθεί παρά τους ρίακας αυτών των υδάτων, ώστε και η καρποφορία τους είναι συνεχόμενη παρά Κυρίου, αλλά και η παρουσία τους είναι θεραπευτική, γιατί είναι παρουσία Θεού. Όλοι μας έχουμε αυτή την ευκαιρία. Όλοι μας μπορούμε, παρόλο που ανθρωπίνως δεν γίνεται, αλλά με τη χάρη του Χριστού και τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου, σήμερα, αν πάρουμε απόφαση και το ζητήσουμε, θα είναι εύκολο, γιατί θα το κάνει ο Θεός. Αμήν.